κλιμακώνονται τα πράγματα. Με νέες επιθέσεις των Ουκρανών. Έτσι ακριβώς αυτή τη φορά στο Ροστόφ, όπου αντρώνους έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου. Πάντως, την ώρα που η Ρωσία δείχνει μια αδυναμία να αντιδράσει στο Κούρσκ, επιχειρεί στα ανατολικά παράλληλα να ανακόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού των Ουκρανών. Κόλαση πυρός στο Ροστόφ της Ρωσίας. Ουκρανικά ντρόουν πλήττουν τρεις δεξαμενές πετρελαίου σε διελιστήρια καυσίμων. Η πυρκαγιά παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και διατάσσεται εκένωση της περιοχής. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα καταρρύπτει 12 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και ανακοινώνει την αναστολή πτήσεων από το ρωσικό αεροδρόμιο του Καζάν. Η Ουκρανία ανασυντάσσεται και κλιμακώνει τα χτυπήματα την ώρα που ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοινώνει την πρώτη επιτυχή δοκιμή βαλιστικού πυράβλου ουκρανικής κατασκευής με την ονομασία Πολιανίτσια, που έγινε υπό άκρα μυστικότητα. Βουβάνια, ποζιτίβνα, πέρσου μπαλιστίσνου ουκρανίσκου ρακέτη. Για σύμ βιτάει ο αμπορώνα προμεσλούβε κόμπλεξ. Οι ρωσικές εδαφικές απώλειες στο Κούρσκ ισοπεδώνουν το γόητρο του Κρεμλίνου, το οποίο διαστόματος Σεργέη Λαυρόφ βγάζει εκ νέου από τη φαρέτρα την απειλή των πυρηνικών όπλων. Своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно. Но это просто по Фрейду прорывается у них. Вы знаете, Третья мировая война – это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Το Κίεβο δείχνει αποφασισμένο να κεφαλαιοποιήσει διπλωματικά τα εδαφικά κεκτημένα στη Ρωσία. Μάλιστα, ο πρόεδρος Ζελένσκι κάνει λόγο για καλά εκπονημένο σχέδιο 4 σημείων που θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου και το οποίο θα παρουσιάσει στον Τζο Μπάιντεν σε λίγες ημέρες. Думаю справедливо, якщо я цей план представлю спочатку президенту Сполучених Штатів, від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, або не дадуть. Думаю, вересні представлю цей план йому на зустрічі. І думаю, що якимось чином буде правильно передати цей план. Ο Πεσκόφ αποδομεί το σχέδιο νίκης του Ζελένσκι και ξεκαθαρίζει πως μόνο το Κρεμλίνο θέτει τους όρους. Με τη ρωσική ηγεσία να παραμένει αδρανή στο Κούρσκ, η Μόσχα προσπαθεί να διατηρήσει το πλεονέκτημα στο Ποκρόβσκ του Ντόνετσκ, προκειμένου να αποκόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού των Ουκρανών στα ανατολικά. Οι Ουκρανικές αρχές μάλιστα βλέπουν ότι ο κλοιός σφίγγει και ζητούν από τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή.